Χαίρετε. Η Σουηδία κίδεψε σήμερα τον Όλαφ Πάλμε. Η κηδεία του έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούν εκεί ηγέτες από όλον τον κόσμο και να αναγνωρίσουν πάνω στον τάφο του για μια ακόμη φορά την ανάγκη να επικρατήσει στον κόσμο ειρήνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών George Shultz συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Σοβιετικής Ένωσης Νικολάι Ρίσκοφ και είχε μαζί του συνομιλία. Είναι η πρώτη Αμερικανοσοβιετική συνάντηση υψηλού επίπεδου μετά τη διάσκεψη κορυφής που έγινε τον Νοέμβριο στη Γενέβη και ενώ δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ακόμη στις συνομιλίες για τις πυρηνικές δοκιμές. Οι κύριοι Σούλτς και Ρίσκοφ συμφώνησαν, όπως ανακοινώθηκε, ότι οι Αμερικανοσοβιετικές σχέσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τη διάσκεψη κορυφής της Γενέβης. Ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ανάλογη προσοχή στις προτάσεις του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για αμοιβαίο πάγωμα των υπόγειων πυρηνικών δοκιμών. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ρέιγκαν απάντησε στις τελευταίες προτάσεις των 6 ηγετών που έχουν αναλάβει τη γνωστή πρωτοβουλία για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Η απάντηση Ρέιγκαν δόθηκε στους ηγέτες που βρίσκονται στη Στοκχόλμη για την κηδεία του Πάλμε. Το περιεχόμενο της απάντησης δεν έγινε γνωστό μέχρι στιγμής, αλλά ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου το χαρακτήρισε ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη Στοκχόλμη με πολλούς ηγέτες με τους οποίους είχε ιδιαίτερη συνομιλία. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης έλυσαν την απεργία διαρκείας την οποία είχαν κάνει μετά την επαφή που είχε η Επιτροπή Αγώνα των Απεργών με τον Υφυπουργό Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών Άλκη Ρουσόπουλο. Ο κύριος Ρουσόπουλος διαβεβαίωσε τους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων ότι θα αρθεί η επιστράτευση και η επίταξη των αυτοκινήτων ταυτόχρονα με τη λύση της απεργίας. Τη λύση της απεργίας αποφάσισαν σε γενική συνέλευση οι πρόεδροι των οργανώσεων του κλάδου από όλη τη χώρα, αφού έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσουν οι τροπολογίες στο φορολογικό νομοσχέδιο που τώρα συζητεί η Βουλή, και ότι την Τρίτη θα αρχίσει ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση και άλλων θεμάτων των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης. Σχετικά τώρα με τη λύση της απεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ανακοίνωσε ότι μετά τη δήλωση της Επιτροπής Αγώνα των Ιδιοκτητών ότι έλυσαν την απεργία τους, εκλείπει ο ουσιαστικός λόγος για την πολιτική κινητοποίηση του κλάδου και για την επιβολή των μέτρων επίταξης αναγκαίου αριθμού φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και για την πολιτική επιστράτευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά. Κατόπιν αυτού, η κυβέρνηση αποφάσισε την άρση των μέτρων, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και η σχετική ανακλητική πράξη των μέτρων αυτών θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές αρχίζουν σε λίγες ώρες στη Γαλλία. Η προεκλογική εκστρατεία τερματίστηκε χθες το βράδυ, ενώ το δράμα της απαγωγής των Γάλλων ομήρων στο Λίβανο, που διαρκεί ακόμη, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκλογικής αντιπαράθεσης. Ο κρίσιμος χαρακτήρας των αυριανών εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης αναφέρεται κυρίως στο ενδεχόμενο να πλειοψηφίσουν τα κόμματα της κεντροδεξιάς. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη η θέση αλλά και ο ρόλος του σοσιαλιστή Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, την πολιτική του οποίου αμφισβητούν τόσο ο Ζακ Σιράκ όσο και ο Ρεϊμόν Μπαρ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας επιδιώκει να ανακτήσει το εκλογικό δυναμικό που έχασε σε προηγούμενες εκλογές, ενώ τους πολιτικούς παρατηρητές απασχολεί ιδιαίτερα η εμφάνιση της ακροδεξιάς παράταξης του Λεπέν. Η γνωστοποίηση των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων αναμένεται ότι θα αρχίσει γύρω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Στη Σιγκαπούρη περισσότερα από 80 άτομα παραμένουν ακόμη παγιδευμένα στα ερείπια ξενοδοχείου που κατέρευσε ξαφνικά μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Τα παρακείμενα κτίρια έχουν ήδη εκενωθεί επειδή υπάρχουν φόβοι να καταρρεύσουν και αυτά. Μεταξύ των εγκλωβισμένων στα ερείπια φέρεται ότι είναι πολλοί Σουηδοί τουρίστες καθώς και στελέχη βιομηχανικών και τραπεζικών οργανισμών. Ο ακαδημαϊκός Παντελής Πρεβελάκης πέθανε σήμερα σε ηλικία 77 ετών. Ο Παντελής Πρεβελάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Σπούδασε ιστορία της τέχνης και από το 1939 δίδαξε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η κηδεία του Παντελή Πρεβελάκη θα γίνει από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το απόγευμα της Τρίτης. Και τα αποτελέσματα των αγώνων μπάσκετ πρώτης εθνικής κατηγορίας. Άρης Σέρες 136-73. Ολυμπιακός Νιαρίστ 84-79. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 87-78. Τα στιγμιότυπα είναι από τον αγώνα Άρη Σερών. Πανιόνιος Παναθηναϊκός 91-69. Απόλλων Πατρών Sporting 94-85. Ιωνικός Ηρακλής 100-82. Πανελλήνιος Περιστέρι 80-66. Στη βαθμολογία προηγούνται ο Άρης Θεσσαλονίκης με 42 βαθμούς, ο Ολυμπιακός Πειραιός με 37, ο ΠΑΟΚ 37, ο Παναθηναϊκός 36 και ο Πανιόνιος επίσης 36 βαθμούς. Παρακαλείται η Αργυρό Βασιλακάκη, σύζυγος Νικολάου, η οποία τώρα βρίσκεται στην Ανάβησο, να επικοινωνήσει επιγόντως με τα αδέρφια της για σοβαρή οικογενειακή της υπόθεση. Από το φαρμακείο της Φωτεινής Σταφυλίου, Χαριλάο Τρικούπη 24, άγνωστη γυναίκα πήρε χθες, κατά λάθος, τσάντα με συνταγές και φάρμακα. Παρακαλείται να επικοινωνήσει αμέσως με τα τηλέφωνα 80-62-203, 86-71-333. Τα επαναλαμβάνω, 80-62-203, 86-71-333.